μια κάθε βράδυ στο σύλλογό μας. Και η θεατρική ομάδα που θα ξεκινήσει και φέτος παραγωγές. Η θεατρική ομάδα που αποτελείται από μαθητές από πρώτη γυμνασίου μέχρι και φοιτητές. Φέτος είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Κάναμε πολλά πράγματα και ό,τι κάναμε γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξεκινώντας από το Θεονάνθρωπο και το Κορίτσι που ανεβάσαμε τα Χριστούγεννα, το Ευγένιο Τριβιζά, στη συνέχεια το Θέατρο Κούκλας με τις περιπέτειες του Οδυσσέα, το οποίο παίρνει και μέρος αρχές Οκτώβρη σε Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρο στο Κιλκής, τη συναυλία του Χρήστου Λεοντή για τα 50 χρόνια μουσικής που έχει γράψει και τέλος την του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη τη θεατρική διαδρομή της, ξεκινώντας στις 7 Ιουλίου από το αρχαίο θέατρο, το Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης, συνέχεια στο Κάστρο, στο μικρό θεατράκι στη Δυτική Μάνης και επίσης στο Διαβολίτσι, στο θέατρο Παιδιάς ο Παπάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, που ήταν πάντα υποστηρικτής μας και συμπαραστάτης μας. Η πειραματική σκηνή είναι ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής μας, γιατί αποτελείται από μαθητές και φοιτητές και όλοι εμείς που βοηθάμε, οι εθελοντές, είμαστε είτε εκπαιδευτικοί, είτε γονείς των μαθητών. Πριν σας παρακαλέσω να πενεργοποιήσετε τα κινητά σας κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι καθηγητές που ξεκινάνε έναν αγώνα από Δευτέρα, η Επιτροπή Αγώνα μου ζήτησε να παραχωρήσουμε ένα βήμα να σας κάνουμε μια ανακοίνωση. Εμείς, επειδή τα έχουμε ζήσει σαν εκπαιδευτικοί τα προβλήματα της εκπαίδευσης, τους ευχόμαστε καλό αγώνα και ευχόμαστε βέβαια λύση σε όλα τα προβλήματα, τα εκπαιδευτικά, τα εργασιακά, που πάντα υπήρχαν και υπάρχουν και ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να πάψουμε να υπάρχουν. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους της πειραματικής σκηνής για αυτή την άδεια που μας έδωσαν να κάνουμε τη μικρή παρέμβαση. Ζητάμε την κατανόηση αλλά και τη στήριξη για τον αγώνα που ξεκινάμε. Όπως είπε και η υπεύθυνος της πειραματικής σκηνής, είμαστε εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές των παιδιών σας και στα πλαίσια της ενημέρωσης για τον αγώνα τον οποίο ξεκινάμε, ήρθαμε εδώ να κάνουμε αυτή την απρόσμενη παρέμβαση. Η συνάδελφος αναπληρώτρια θα σας διαβάσει ένα κείμενο και είναι συμβολικά, βάζουμε ένα απολυμένο αναπληρωτή που δεν ξαναπήρε τη θέση του, ενώ επί χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες του στα πλαίσια των περικοπών στην παιδεία για εξορθολογισμό του κράτους. Φίλες και φίλοι γονείς των μαθητών μας, συμπολίτες μας, οι καθηγητές μαζί με άλλους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα ξεκινάμε τη Δευτέρα έναν πολύμερο απεργιακό αγώνα. Η κυβέρνηση θα πει ότι οι ανεύθυνοι και τεμπέληδες καθηγητές είναι αυτοί που κλείνουν τα σχολεία. Η αλήθεια όμως είναι ότι η κυβέρνηση με τις μνημονιακές πολιτικές που ακολουθεί πυθύνια στις εντολές της Τρόικα, είναι αυτή που ήδη έκλεισε σχολεία. Ήδη κατήργησε 50 από τις 110 ειδικότητες της τεχνικής εκπαίδευσης, στερώντας από περίπου 20.000 μαθητές και κυρίως μαθήτριες τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε βασικούς κλάδους όπως υγεία, πρόνοια, γραφικές τέχνες. Έστειλε στην ανεργία σε μια μέρα 2.500 καθηγητές και 2.500 σχολικούς φύλακες. Η κυβέρνηση είναι που ψήφισε στο πόδι ένα νομοσχέδιο για ένα νέο λύκειο ακόμα πιο σκληρό, την ίδια ώρα που δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις πόρους για τη μεταφορά των μαθητών, τη θέρμανση και τη λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων. Απαξιώνουν και στη συνέχεια ξεπουλάνε όλα τα δημόσια αγαθά, παιδεία, υγεία, περίθαλψη, σύνταξη, ασφάλιση, πολιτισμό, περιβάλλον, πλουτοπαραγωγικές πηγές, δρόμους, λιμάνια,
δημόσια ραδιοτηλεόραση, ίδρυυση, καθαριότητα, ενέργεια, συγκοινωνίες, αμυντική βιομηχανία. Δεν πρόκειται να σταματήσουν αν δεν αντιδράσουμε. Απεργούμε για να υπερασπιστούμε μαζί με όλους εσάς τα δημόσια κοινωνικά αγαθά. Τα σχολεία, όπως και όλα τα δημόσια αγαθά, ανήκουν στον ελληνικό λαό, στα παιδιά μας. Έχουν δημιουργηθεί με τον ιδρώτα και το αίμα του κόσμου της εργασίας. Δεν είναι πρίκα κανενός υπουργού και καμιάς κυβέρνησης. Δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να επιτρέψουμε να δοθούν φορά στο ιδιωτικό επιχειρηματικό κεφάλαιο. Κανένας μαθητής, κανένας εκπαιδευτικός, κανένα σχολείο δεν περισσεύει. Να επιστρέψουν όλοι οι σε διαθεσιμότητα απολυμμένοι στην εργασία τους. Η ανεργία είναι ντροπή για την κοινωνία και έγκλημα εκείνων που τη δημιουργούν. Σας καλούμε να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, εργαζόμενοι και άνεργοι, μαθητές και γονείς, σε έναν αποφασιστικό και συντονισμένο αγώνα. Να ανατρέψουμε τις πολιτικές που επιβάλλουν κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οδηγούν την κοινωνία σε εξαθλίωση. Να διαλύσουμε το σκοτάδι, το φόβο και τη σιωπή, να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας και τη χώρα μας. Και πάλι καλή επιτυχία ευχόμαστε στην παράσταση. Ευχαριστούμε και πάλι την πειραματική σκηνή και εσάς. Καλή δύναμη, με αλληλεγγύη και αγώνα να ανακτήσουμε τη ζωή, να υπερασπιστούμε τη ζωή. Και πάλι καλή διασκέδαση εκ μέρους του Διευθυντικού Συμβουλίου της ΑΕΠ Παλαιόμενης Κοινίας και της Επιτροπής Αγώνα και σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.